Και οι δύο ομάδες παίξανε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σκληρά. Εμείς είχαμε αρκετές απώλειες όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο αγωνιστήκαμε στην άμυνα. Δώσαμε την ευκαιρία στον Άρη να τρέξει αρκετές φορές στον ευνηδιασμό. Και όταν παίζεις έναν αγώνα εκτός έδρας σαν αυτόν, τα πράγματα γίνονται δύσκολα, διότι καταφέραμε εξαιτίας της κακής μας άμυνας να δεχτούμε πολλούς πόντους από τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί δώσαμε αμφότερες μια πολύ σκληρή μάχη. Είχαμε αρκετή ενέργεια εμείς, σήμερα βγάλαμε αρκετή ενέργεια στον αγώνα. Είχαμε και την υποστήριξη του κόσμου, ο οποίος ήταν εκπληκτικός, και οι δύο ομάδες δώσανε τα πάντα μέσα στο παρκέ. Συγχαρητήρια στον Άρη, έπαιξε καλύτερα και δίκαια είναι διεκδικητής αυτού του παιχνιδιού. Εμείς το πρώτο ημίχρονο κάναμε ορισμένα λάθη τα οποία μας τύχησαν σε όλη τη διάρκεια. Λάθη τα οποία ξεκίνησαν στον τρόπο με τον οποίο αναπτύξαμε την επίδεση. Δώσαμε δικαίωμα στην αντίπαλη ομάδα να πάρει την μπάλα εύκολα στην κορυφή της ρακέτας και να μας κάνει εύκολα καλάθια. 8 στους 10 fast break είχε ο Άρης, ένα σημείο το οποίο δουλεύαμε όλη τη εβδομάδα να σταματήσαμε, και στο τέλος από δικά μας λάθη δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, να ξεκινήσω από την ερώτηση του Αλέξη, σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Και αυτό γιατί είναι τελείως διαφορετική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχασε 4 στελέχη, αλλά 5, αλλά τα αντικατέστησε τα περισσότερα. Έχει 4 καινούριους παίκτες. Και δεν είναι η μοναδική ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Άρης έχει κάνει μόνο μία αλλαγή. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν προσταφερές το ρόστερ. Εμείς μείναμε σε αυτή τη λογική, να στηρίξουμε όλα αυτά τα παιδιά που είναι νέα, τα δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι με το πρόσωπο που παρουσιάζουμε στα παιχνίδια δίνουμε χαρά και στον κόσμο, έτσι, και δικαιώνεται η σκέψη μας ότι για τα επόμενα χρόνια μπορούμε να αφήσουμε και κάτι στην ομάδα. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν, θα έλεγα, νευρικό, ήταν σκληρό, αλλά και αυτά τα παιχνίδια έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί δώσαμε αμφότερες μια πολύ σκληρή μάχη. Είχαμε αρκετή ενέργεια εμείς, σήμερα βγάλαμε αρκετή ενέργεια στον αγώνα. Είχαμε και την υποστήριξη του κόσμου, ο οποίος ήταν εκπληκτικός, και οι δύο ομάδες δώσανε τα πάντα μέσα στο παρκέ. Συγχαρητήρια στον Άρη, έπαιξε καλύτερα και δίκαια είναι διεκδικητής αυτού του παιχνιδιού. Εμείς το πρώτο ημίχρονο κάναμε ορισμένα λάθη τα οποία μας τύχησαν σε όλη τη διάρκεια. Λάθη τα οποία ξεκίνησαν στον τρόπο με τον οποίο αναπτύξαμε την επίδεση. Δώσαμε δικαίωμα στην αντίπαλη ομάδα να πάρει την μπάλα εύκολα στην κορυφή της ρακέτας και να μας κάνει εύκολα καλάθια. 8 στους 10 fast break είχε ο Άρης, ένα σημείο το οποίο δουλεύαμε όλη τη εβδομάδα να σταματήσαμε, και στο τέλος από δικά μας λάθη δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, να ξεκινήσω από την ερώτηση του Αλέξη, σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Και αυτό γιατί είναι τελείως διαφορετική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχασε 4 στελέχη, αλλά 5, αλλά τα αντικατέστησε τα περισσότερα. Έχει 4 καινούριους παίκτες. Και δεν είναι η μοναδική ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Άρης έχει κάνει μόνο μία αλλαγή. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν προσταφερές το. Δώσαμε την ευκαιρία στον Άρη να τρέξει αρκετές φορές στον ευνηδιασμό, και όταν παίζεις έναν αγώνα εκτός έδρας σαν αυτόν, τα πράγματα γίνονται δύσκολα, διότι καταφέραμε εξαιτίας της κακής μας άμυνας να δεχτούμε πολλούς πόντους από τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. I thought today we came out great. We had about the game. I think both teams play hard. We had a bunch of defensive lapses, offensive. Και οι δύο ομάδες παίξανε κατά τη γνώμη μου πολύ σκληρά. Εμείς είχαμε αρκετές απώλειες όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο αγωνιστήκαμε στην άμυνα.